Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ισλαμοφοβία, λέτε. Δεν επικρατήσει αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε. Γιατί το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί είναι να κοιτάμε ο ένας τον άλλον με βάση το θρησκευτικό συνέστημα και να χαθεί αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο πράγμα το οποίο θα πρέπει να το έχεις αυτή τη στιγμή σαν βάση. Είναι ότι δεν συνδέεις τις προσφυγικές ροές ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση με αυτό που έγινε στο Παρίσι. Το, αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν για να γλιτώσουν από αυτές ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή είναι και το τρίτο, είναι ότι η προσπάθεια που γίνεται μέσω της τρομοκρατίας, αυτών των τρομοκρατικών χτυπημάτων, το κεντρικό ζήτημα δεν είναι επιχειρησιακό. Το κεντρικό ζήτημα είναι να σπείρει το φόβο. Αυτό είναι όμως, κύριε το κεντρικό. Σε έναν βαθμό επιτυχάνεται. Να σας θυμίσω, άσχετο βέβαια σε σχέση με την έκταση και τα λοιπά, να σας θυμίσω τι έκαναν οι Σουηδοί όταν δολοφονήθηκε ο Πάλμε. Mm-hmm. Δεν άλλαξαν τον τρόπο που λειτουργούσαν. Δεν άλλαξαν. Εγώ συμφωνώ με αυτό το πρωτοσέλιδο σήμερα, μην το... που λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, δημοκρατία, ελευθερία. Mm-hmm. Αυτό είναι το εντάξει, αυτό όμως μοιάζει, κύριε Υπουργέ. Αυτό φάνει ρομαντικό. Μοιάζει ρομαντικό. Εγώ θα έλεγα όμως ότι δεν είναι ρομαντικό σε σχέση με το γεγονός ότι μπορεί να διαμορφώνεις τις δομές εκείνες οι οποίες δεν αφορούν μόνο εσένα. Γιατί ξέρετε, μπορεί να σου βγει και ηγέτης ενός άλλου κράτους, ο οποίος να σου πει βεβαίως δημοκρατία και ελευθερία και κλειστά σύνορα. και Ευρώπη φρούριο. Ναι, ναι. Και εκεί μέσα να το κάνουμε. Είναι ελεύθερη, ναι. Εγώ λέω ότι αυτές οι τρεις πηγές έχουν να κάνουν με το εξής. Υπάρχει μια αιστεία πάνω, δηλαδή Μέση Ανατολή, που διαχρονικά γίνονται, δεν θα τα έλεγα λάθη, αλλά εξελίσσονται πολιτικές. Γιατί αυτή η ιστορία, κάναμε λάθος, δεν ήταν. Ξεκινάς μια πολιτική, η οποία βγαίνει, σε βγάζει σε αυτό το... η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Δεν είναι καθαρό για μένα. Και σας λέω ότι έχω δει όλα τα προπαγανδιστικά βιντεάκια ή τα περισσότερα προπαγανδιστικά βιντεάκια του Ισλάμικου κράτους. Mm-hmm. Και πού κατατείνουν και σε ποιες ψυχές πηγαίνουν να απευθυνθούν. Κατά κύριο λόγο στους νέους ανθρώπους, συνδυάζοντας δύο πράγματα. Συνδυάζουν από τη μια μεριά μια υποτιθέμενη δίκαιη ζωή, που όλοι θα θέλαμε, με το γεγονός της οργής και της βίας. Mm-hmm. Το συνδυάζουν αυτό το πράγμα. Είναι ένα ελκυστικό πακέτο, ένα συνδυασμό ελκυστικό. Εδώ χρειάζεται. Και στη Δύση. Εδώ είναι φανερό, βεβαίως. Εδώ χρειάζεται. Μα αναφέρατε ορισμένα πράγματα που αφορούν τα προάστια στο Παρίσι, μάλλον ο κ. Καθηγητής τα ανέφερε. Άρα εδώ χρειάζεται, σε σχέση με το ρεαλισμό τον οποίο ζητάμε μαζί με τον ρομαντισμό ή αφαιρώντας, μια λύση η οποία θα υποστηριχθεί και θα έχει μέσα το στοιχείο της πολιτικής σταθερότητας στη Συρία. Εμείς όμως, είναι κεντρικό ζήτημα εδώ στην αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε και έναν λόγο επιπλέον να ανησυχούμε. Και είμαστε και στο στόχαστρο, αν το θέλετε. Όλοι μας κοιτάζουν για μια χώρα που περνάνε από εδώ χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Και όλοι φοβούνται ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους αθώους ανθρώπους που φεύγουν κυνηγημένοι από τις πολεμικές επιχειρήσεις, πιθανόν να υπάρχουν και τέτοια στελέχη. Χωρίς σε καμία περίπτωση να μπορώ να το αποκλείσω ότι μπορεί να ακολουθιέται και ένας τέτοιος δρόμος. Μπορώ να σας πω συγχρόνως ότι αυτού του είδους τα μορφώματα ή οι οργανώσεις οι οποίες παίρνουν και μια μεγαλύτερη υπόσταση έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και οικονομικές και άλλες από το να στέλνουν μέσω προσφυγικό ρόλο. Σας λέω, δεν το αποκλείω. Αλλά βλέπετε ότι το ζήτημα ότι διαμορφώνουν και κάποιους θύλακες σε ιδιαίτερα αναπτυγμένες χώρες, όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι στη Γαλλία, το γεγονός ότι από τους τρεις, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν καυτοποιηθεί, οι δύο είναι Γάλλοι υπήκοοι, οι μένανε χρόνια στην Γαλλία. Μπορεί και κάποιοι να έχουν γεννηθεί. Δείχνουν ότι δεν θα ψάξεις να βρεις εκεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Θα πρέπει να το λύσεις με διαφορετικό τρόπο. Εγώ σας λέω ότι η πολιτική σταθερότητα στη Συρία, και η υποστήριξη της πολιτικής σταθερότητας της Συρίας είναι κατά τη γνώμη μου όρος σε αυτή τη διαδικασία. Όσο αφορά τη χώρα μας, η εγκύτητα της χώρας μας, η πίεση αντικειμενική που δέχεται από την άποψη των προσφυγικών ροών, τις βάζουν το καθήκον να συμβάλλει σε μια τέτοια λύση.
Και όχι όμως το καθήκον να συμβάλλει σε στρατιωτικού χαρακτήρα λύσεις. Επειδή και είστε... απαντάω σε αυτό. Ναι, γιατί αντικειμενικά αρχίζει και συζητιέται μια, αρχίζει και γίνεται μια συζήτηση περί της Ελλάδας, των άλλων σχεδιασμών. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα άλλο ρόλο πρέπει να παίξει. Ένα ρόλο ειρήνης, σταθερότητας και δημοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή. Και αποκλείω ευθύς εξ αρχής σε σχέδια, θα λέγα, νέα στρατιωτικών επεμβάσεων συμμετοχή της Ελλάδας. Το αποκλείεται. Ναι. Αποκλείω με την έννοια της θέλησης. Εγώ δεν θέλω να γίνει αυτό. Μπορεί να αναγκαστούμε να το κάνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μας αναγκάσει. Να στο προσφυγικό. Εάν η Ελλάδα καταλήξει στο τέλος αυτής της διαδρομής να γίνει αποθήκη, όπως λέμε σε εισαγωγικά, η λέξη ανθρώπων, κλείνοντας άλλες χώρες στα σύνορά τους, τι θα κάνουμε, κύριε Υπουργέ? Πώς θα το διεκδικήσουμε? Να σας πω το εξής. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα, το οποίο πρέπει αυτός το ευρωπαϊκό και θα έλεγε κανένας και μεσανατολικό ζήτημα να το λύσουμε όλοι μαζί. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει ο χώρος στον οποίο θα... Πώς να το πω, θα σταθμεύουν, δεν θα είναι και σωστή σαν έκφραση. Αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό που λέγαμε ευθύς εξ αρχής, εγώ είχα και την ευκαιρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης από το Μάρτιο να το τοποθετήσω, είναι η αναγκαστική μετεγκατάσταση μαζί με την πολιτική και άλλη λύση. Η αναγκαστική. Και έχει πολύ σημασία αυτή τη στιγμή, άλλωστε τα ακούσατε και τον Υπουργό, να διαμορφωθούν χώροι πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης σε μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, στην ίδια την Τουρκία, και η μετεκατάσταση να γίνεται από εκεί, μαζί με τους χώρους. Γιατί, ξέρετε, εγώ ψάχνω και όλη η συγκυβέρνηση ψάχνουμε και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μουζάλας ψάχνει. Όχι το μέρος που θα πεθαίνουν οι άνθρωποι. Όχι το μέρος, δηλαδή αν θα είναι εδώ, αν θα είναι εκεί, αλλά εκείνο τον τρόπο με τον οποίο θα διασώζονται οι άνθρωποι και οι οποίοι με μια ασφάλεια. Και το μεγαλύτερο relocation που λένε, η μεγαλύτερη μετεγκατάσταση είναι να επιτύχουμε σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα τη μετεγκατάσταση των προσφύγων που έχουν έρθει στην Ευρώπη στις φυσικές τους εστίες. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να φύγουν από εκεί. Αυτό είναι η ενδική κατεύθυνση. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Το καταλαβαίνουμε όλοι και δεν συμφωνούν όλοι κτλ. Όμως από την άλλη πλευρά, λένε, πολλοί το εκτιμούν, ότι μετά το προχθεσινό χτύπημα στο Παρίσι, είναι πιο εύκολο να διαμορφωθεί μια πιο δύσκολη κατάσταση σε όλα αυτά τα πεδία για τα οποία συζητάμε. Πρώτον, γιατί μπορεί. Η Γαλλία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ. Μπορεί ανά πάσα στιγμή όλο αυτό να συμπαρασύρει χώρες σε πολεμικές συγκρούσεις, σε συμμετοχή σε πολεμικές συγκρούσεις. Εσείς λέτε ότι η Ελλάδα δεν θέλει να μετάσχει και το δηλώνετε. Μάλιστα. Ένα. Δεν θέλει, αλλά μπορεί να αναγκαστήσουν. Λέω. Δεν θέλει, ή θα πει δεν θέλει. Όχι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορεί να βοηθήσει την πολιτική σταθερότητα. Οι συζητήσεις που μπορούν να γίνουν, τα τραπέζια, ναι, τα οποία μπορεί να στήσεις, εννοώ, και να αναλάβεις μια τέτοια αποστολή. Από τη δική μας θέληση. Ή βεβαίως ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ. Ωραία, ναι, αλλά αυτό είναι η δική μας θέληση που δεν διαμορφώνει τα πράγματα. Θα σας πει κάποιος ότι αν, ας πούμε, κεντροευρωπαϊκές χώρες αποφασίσουν πολεμικές συγκρούσεις, αποφασίσουν στρατιωτικούς νόμους, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κλειστά σύνορα κτλ., αυτό αυτομάτως περνάει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, παρά την οπτική που έχουμε εμείς για τα πράγματα που είναι διαφορετική και τα λοιπά, περνάει σε εμάς. Με πολλούς τρόπους μπορεί να περάσει σε εμάς. Είτε υποχρεωτικά, είτε δι' επιλογής. Και ρωτάω, αν η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει ορισμένες πρωτοβουλίες, καταρχήν στο εσωτερικό της, αν θα πρέπει δηλαδή λίγο να οργανώσουμε και τις εννοήσεις μεταξύ μας. Αν δηλαδή ο Πρωθυπουργός ή το Υπουργείο Άμυνας, στο πολιτικό πεδίο, θέλει να σκοπεύει να συνομιλήσει και με την αντιπολίτευση. Και αν δεύτερον, αν αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία στην περιοχή και στην Ευρώπη, στις άλλες χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να μην διαταραχθεί τουλάχιστον η πολιτική συμφωνία που υπάρχει για τη διαχείριση του προβλήματος. Εγώ, είδατε, στην αρχή έβαλα τρεις βασικές σκέψεις και πάνω εκεί οικοδόμησα και την επιχειρηματολογία μου και την πολιτική μου λογική. Έτσι, άρα επιμένω καταρχήν σε αυτές. Και δεύτερο, νομίζω ότι ήδη ξεκινάμε και παίρνουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Βεβαίως, πώς θα έλεγα, ότι είναι πολύ ζεστά και πολύ τραγικά τα πράγματα. Αυτές είναι οι πρώτες ώρες που όλοι έχουμε σοκαριστεί, έτσι. Άρα, σε αυτά τα πράγματα οι πρώτες σκέψεις δεν είναι και κατά ανάγκη οι καλύτερες. Θέλει και μια ηρεμία, αλλά οι πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει η Ελλάδα είναι πρώτα και κύρια αφορούν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Οι δεύτερες πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει είναι στο επίπεδο της
πολιτική συνεννόηση με τις γείτονες χώρες, και δεν εννοώ μόνο την Τουρκία. Δεν εννοώ μόνο την Τουρκία, γιατί το να αρχίσει μετά ο καθένας να υπηρετεί αυτό που ονομάζει κράτος του, και είναι κράτος του, έτσι μας επαναφάρει, φέρει πίσω και μακριά και από το ευρωπαϊκό ιδεώδες και μια κοινή προσπάθεια που κάνουμε με πολλές δυσκολίες. Μέσα θα συνοηθείτε. Γιατί έξω εντάξει. Δεύτερο, έξω δεύτερο, μπορεί να μην μπορέσουμε. Μέσα έχει μπορέσουμε. Πολύ μεγάλη σημασία και υπάρχουν δύο επίπεδων συνεννοήσεις μέσα. Εγώ θα άλλωστε έχω και ένα θέμα που αφορά, αν θέλετε, τα ναυπηγεία Ελευσίνα σε αυτό το χρονικό διάστημα, που κάνω μια προσπάθεια πλήρους συνεννόησης και με την αξιωματική αντιπολίτευση και με άλλα κόμματα. Νομίζω ότι εκείνο που δεν θα πρέπει να επικρατήσει σε αυτό το πράγμα είναι το πνεύμα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και το λέω αυτό γιατί μερικές φορές ή αρκετές φορές, και ο κόσμος το ξέρει, η πολιτική με μικρό π και ήττα, με μικρό π και όμικρον γιώτα, βλέπουν μπροστά τους πολλές φορές μόνο ψήφους. Και λειτουργούν με τέτοιους τρόπους. Αυτά τα πράγματα ούτε την κατάσταση λύνουν και ούτε και τη χώρα ευνοούν. Άρα ένα τέτοιο επίπεδο συνεννόησης. Αλλά εγώ δεν μπορώ τώρα με βάση αυτό να κρίνω, να πω τι θα κάνει. Ο άλλος θα το κάνει από μόνο του. Οπότε πηγαίνεις και στο δεύτερο επίπεδο συνεννόησης. Το δεύτερο εσωτερικό επίπεδο συνεννόησης είναι η ίδια η κοινωνία πως αντιδρά. Αν μπαίνουμε τώρα. Μια κατεύθυνση. Τώρα με συγχωρείτε. Αν μπαίνουμε. Εγώ εδώ τον Πρωθυπουργό μαζί με τους 3-4 αρχηγούς, 5 να συζητάνε και να είναι σε μια κατεύθυνση. Και εγώ πολίτες θα έχω άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι κάτι που ευχόμαστε. Έτσι. Αυτό λέμε. Εγώ σας λέω τώρα ότι αν μπει ενός διαφορετικού θρησκεύματος ή διαφορετικού χρώματος ένας άνθρωπος μέσα σε ένα λεωφορείο και αρχίζουμε και τον κοιτάμε όλοι παράξενα. Δημιουργούμε ήδη πρόβλημα το οποίο δεν είναι πολιτικό, είναι κρίμα, και κοινωνικό κτλ. Αυτό λέω ότι είναι το δεύτερο επίπεδο, θα έλεγε εγώ, συνεννόησης. Μάλιστα. Δημήτρη. Λοιπόν, να πάμε όμως να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε στα οικονομικά. Έχουμε τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν και σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Δυστυχώς για εμάς, 5 το πρωί τέλειωσαν οι διαπραγματεύσεις. Χωρίς να έχουμε κλείσει τα πάντα ακόμα. Δεν ολοκληρώθηκαν. Θα επαναληφθούν το μεσημέρι. Από ό,τι γνωρίζω κι εγώ. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Άκρη δεν βγάλαμε, από ό,τι φαίνεται, ή όχι? Έχουμε δύο ζητήματα τα οποία νομίζω ότι εντάξει, θα δούμε πώς θα τα χειριστούν, αλλά φαίνονται αρκετά δύσκολα, ειδικά το δεύτερο. Έχουμε κολλήσει αυτή τη στιγμή στο θέμα.